Μιχάλη, περιμένουμε το μάτς με τα νησιά Φερόε για να κάνουμε νέα αρχή. Αλλά κατά πώς φαίνεται, η νέα αρχή θα γίνει, αλλά όχι όπως τη θέλαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να μείνουμε ως αυτή την ώρα στο site και να κάνουμε σχόλιο για την ήττα τα Φερόε. Δηλαδή, λέγαμε ότι μπορούμε να πούμε για μια εύκολη νίκη, για μια νέα αρχή, να πούμε ότι επιτέλους ο Ρανιέρη και οι παίκτες του μπήκαν ξανά στο κόλπο ζεστά να διεκδικήσουμε κάτι. Να πούμε ότι θα χάναμε τα νησιά Φερόε. Όχι, μιλάμε για μια νύχτα ντροπή για την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πισωγύρισμα, μιλάμε για ένα γκρέμισμα, όπως γράψαμε και στον Καζέτα, μιας προσπάθειας 10 χρόνων. Και βέβαια και ένα γκρέμισμα το οποίο δεν είναι, δεν περιμέναμε μόνο αυτό το μάτι για να το δούμε. Όχι. Απλά αυτό είναι το επιστέγασμα και από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Σίγουρα το ψάρι βαμβάνει το κεφάλι, δηλαδή δεν γίνεται να δώσουμε, να πούμε ότι φταίει ο Καρέλης μόνο ή ότι φταίει ο Μόρας, τα παιδιά. Όχι, δεν είναι. Σαφώς και δεν είναι ευθύνη μόνο των παικρών. Σίγουρα όμως ήταν μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος μες στο γήπεδο. Ήταν μια ομάδα που έφαγε δύο δοκάρια και άλλες δύο-τρεις κλασικές ευκαιρίες από μια ομάδα που λέγαμε ότι είναι ψαράδες, ότι είναι ξυλουργή επιπλοποιή και δεν είναι ποδοσφαιριστές. Είδαμε έναν προπονητή από τον πάγκο να μην κάνει οτιδήποτε. Πελαγωμένος. Για να τα λέμε όλα, εντάξει, τώρα για να κερδίσει τα νησιά, για να νικήσει τα νησιά Φερόε, υποτίθεται ότι αρκεί η ποιότητα των παιχτών σου που υποτίθεται ότι έχει, το τσαγανό και το τσαμπουκάρι του. Αλλά ήταν από την αρχή που μπήκαν, το λέγαμε δηλαδή και όλα μόνο τα παιδιά στον Καζέτα, ο τρόπος που μπήκαν ήταν απίστευτος. Δηλαδή τακτικά μηδέν, η δημιουργία ήταν ανύπαρκτη, ο άξονας ήταν ανύπαρκτος. Μόνο με κάποιες εντελώς προβλέψιμες έντρες, τα νησιά Φερόε τακτικά στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Είχαν και αυτόν τον ενθουσιασμό, όπου όσο εσύ δεν έπαιζες καλά, ο ενθουσιασμός τους αυξανόταν. Πρέσαραν ψηλά, περιμένουν να κουραστούν. Κουράστηκαν λίγο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο δεν έδειξε. Φάνηκε η ομάδα ότι από το πρώτο λεπτό μπήκε μέσα με το βάρος, τα πόδια ήταν 100 κιλά. Μπήκε με το βάρος του, είχε το άγχος για το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μπήκε όπως σε άλλα μάτς να πατήσει τον αντίπαλο, να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Αυτή η ομάδα δυστυχώς δεν έχει τον παίκτη που θα, την προσωπικότητα να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Αυτή η ομάδα δεν έχει τον προπονητή που θα εμπνεύσει τους παίκτες. Αυτή η ομάδα δεν έχει τη διοίκηση. Η Ομοσπονδία δεν έχει αυτό το πρόσωπο που θα μπορέσει να πετύχει ό,τι πέτυχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όπως είπες, το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Όπου κεφάλι είναι ο κύριος Αρής. Και όπως βλέπουμε, τουλάχιστον το ρεπορτάζ τρέχει όσο εμείς μιλάμε εδώ. Έχουν πάρει τις αποφάσεις τους να αλλάξουν, να κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξει το πράγμα στην τεχνική ηγεσία. Βέβαια, το κακό έχει γίνει. Δύσκολα πλέον τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα για την πρόκριση. Δηλαδή, ουσιαστικά. Όχι, η εθνική τώρα είναι ο στόχος ο μεγάλος, είναι η τρίτη θέση. Δηλαδή, αν λέγαμε τη μέρα της κλήρωσης ότι η εθνική αυτή θα προσπαθήσει μέσα από τα μπαράζ να πάει στο Euro, θα γελάγαμε με αυτόν τον όμιλο. Τώρα, αν πάρει την τρίτη θέση, θα είναι τεράστια επιτυχία. Και επειδή είπες για το ρεπορτάζ που τρέχει, όντως από το Καραϊσκάκι αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι ενώ ο ίδιος ο Ρανιέρη τόνισε ότι δεν παραιτείται, ήδη η διοίκηση της ΕΠΟ ψάχνει τη φόρμουλα ώστε να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα κάτσει σε άλλο μάτς. Είδε κάτι και στο φιλικό με την Σερβία. Οποιαδήποτε άλλη κριτική δεν νομίζω ότι χωράει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όταν χάνεις από αυτόν τον τρόπο, είναι έχεις να δημιουργήσεις, ανύπαρκτη δημιουργία, καμία διάθεση από τους παίχτες, ύπνο στον πάγκο. Τι να πούμε. Τα πράγματα, απλά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέχρι πριν 2-3 μήνες καμαρώναμε μια ομάδα στο Μουντιάλ. Ήμασταν περήφανοι για μια ομάδα που κάποιοι στεναχωριόμασταν ή στεναχωριόντουσαν επειδή κέρδιζε με 1-0 και επειδή να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Τώρα αυτό το 1-0 θα ήταν λυτρωτικό σήμερα. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε.